Η Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ ήδη από χθες φιλοξενεί εδώ στο χώρο της Βρετανίας του ΑΠΘ έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, στην οποία έκθεση γίνονται και οργανωμένες ξεναγήσεις. Όπως ιστορικών περιπάτων που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες. Τώρα η έκθεση αυτή κάνει μια ιστορική αναδρομή στην ίδια την ίδρυση και τη δράση του ΕΑΜ, φτάνοντας μέχρι και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 1944. Στόχο έχει και το να έρθουν νέοι σε επαφή με την ιστορική αλήθεια, κόντρα και σε όποια προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας που γίνεται το τελευταίο διάστημα, αλλά και πολύ παραπάνω να αντλήσουμε πλούσια διδάγματα, συμπεράσματα από την πάλη του τότε και για την πάλη στο σήμερα. Πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους κομμουνιστές, τα μέλη και τους φίλους στην ΚΝΕ, ώστε ακριβώς να δώσουμε τις μάχες που μας αντιστοιχούν στις σημερινές συνθήκες. Που κυκλοφορούσαν την περίοδο της κατοχής, γράμματα ανταρτών προς τις οικογένειές τους, φωτογραφίες και ντοκουμέντα, όπως και υλικό όπως σφαίρες, όλμους, πυρομαχικά της περίοδου εκείνη, τα οποία επίσης είναι ζωντανά κομμάτια της ιστορίας, μπορούν να βοηθήσουν στο σήμερα.
όπως ακόμα λειτουργούν και οθόνες, στις οποίες μπορούμε να δούμε ντοκουμέντα της περίοδου εκείνη από τη δράση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Μέχρι και το βράδυ θα μπορούν να γίνονται οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση αυτή.